Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 20 Ιουλίου του 2023. Είναι το προφήτου Ηλία, το προφήτου Ηλιού. Η Ελλάδα για έναν άγνωστο λόγο έχει ιδιαίτερο δεσμό με αυτόν τον προφήτη. Είναι ο προφήτης που αναλήφθηκε στους ουρανούς και γι' αυτό σε κάθε κορφή βλέπεις ένα εκκλησάκι προφήτης Ηλίας, προφήτης Ηλίας, προφήτης Ηλίας. Άρα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και ιδιαίτερο δεσμό με τον προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα, στο Σαπανταχού. Είναι μια μαύρη επέτειος η 20η Ιουλίου. Να ξεκινήσουμε με μια προσωπική αναφορά. Είμαι 14 ετών. Έχουμε πανήγυρι στο χωριό μας, στη Βέργη Σερών. Είναι πρωί 8-9 η ώρα που φτάνουν τα νέα όχι μόνο της εισβολής αλλά και της επιστράτευσης. Το χωριό σαστισμένο, ξέρεις, άμα είσαι είτε από την προηγούμενη το βράδυ που ήταν πανηγύρι. Εδώ μας είχαν σκάψει το λάκκο του ελληνισμού και εμείς πανηγυρίζαμε, αλλά πού να ξέρεις. Φτάσαμε, μαζεύτηκε το χωριό εκεί που γινόταν το πανηγύρι το πρωί της 20 Ιουλίου. Αυτό που θυμάμαι, επειδή κηρύχθηκε η Γενική Επιστράτευση, είναι ότι υπήρχε μία ψυχραιμία στον κόσμο, κανένας φόβος, και ότι προσπαθούσε να βρει ο καθένας ένα μέσον. Τότε δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα, 2-3 αυτοκίνητα έχει στο χωριό, στα τρακτέρ, σε κανένα φορτηγό, για να κινηθεί να πάει προς είτε στην Ιγρήτα, στις Σέρες, και από εκεί να κινηθεί για την μονάδα που τον καλούσαν να επιστρατευθεί. Θυμάμαι ότι οι γυναίκες είχαν αναλάβει κάτι σε νοσοκομεία, κάποτε θυμάμαι τους δικούς μου, την ίδια μου οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν στα ΤΕΑ, έμεινα εγώ με τη μάνα μου στο σπίτι. Ο αδερφός μου ήταν στην Ευελπίδα, ο άλλος αδερφός μου ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Εν πάση περιπτώσει, ήμασταν όλοι σε μια πολεμική ατμόσφαιρα και τότε, ναι, χωρίς υπερβολή, όλος ο κόσμος ήταν έτοιμος, ασχέτως με τα λάθη που έγιναν με την επιστράτευση. Ποτέ δεν κάνεις γενική επιστράτευση. Καλείς τις τελευταίες 10 ΕΣΟ, για παράδειγμα, μετά τις τελευταίες 5, μετά τις άλλες 5, για να γίνει τμηματική η επιστράτευση. Παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και έχω ακούσει πολλά, θεωρώ ότι όσον αφορά το λαό υπήρχε και ηθικό στο λαό, και αν καλούσαν τον λαό θα πολεμήσει, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οι Έλληνες θα πολεμούσαν. Χωρίς να θέλω να προδικάσω τίποτα, δεν ξέρω τι θα γινόταν σήμερα σε μια ανάλογη περίπτωση. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος. Δεν λέω ότι θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα, δεν ξέρω. Γιατί έχουν αλλάξει πολλά στην ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά την εισβολή, είμαι ανθυπύλαρχος, υπηρετώ στον Αυλώνα, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, και ταξίαρχος του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων είναι ο αείμνηστος ταξίαρχος Γρυλάκης τότε, μετά έγινε στρατηγός. Ο Γρυλάκης ήταν ένας άνθρωπος που είχε μακρά διαδρομή στις μυστικές υπηρεσίες. Κάποια στιγμή μας μάζεψε, ήμασταν στο σχολείο εφαρμογής των ανθιπλοχαγών, δηλαδή ήμασταν στο σχολείο ακόμα, μετά την Ευελπίδα, ένα χρόνο κάνει σχολείο εφαρμογής. Μας μάζεψε λοιπόν, θα θυμούνται οι συμμαθητές μου από την Ευελπίδα, σε μία αίθουσα ο Γρυλάκης και μας μίλησε και για την εισβολή, αλλά και για τις πιθανές παγίδες που θα αντιμετωπίσουμε στο στρατό. Μας είπε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να πιστεύουμε μόνο στην ιεραρχία και σε κανέναν άλλο, σε κανένα κέντρο, και κυρίως να μην είμαστε φιλίκοοι των ξένων. Γιατί? Λέει λοιπόν ότι όταν το 1974 ο Ιωαννίδης, προφανώς τους άκουε όλους η υπηρεσία, έτσι, όλους, όταν ο Ιωαννίδης πήρε τα μηνύματα για την εισβολή, ότι η εισβολή πήρε άλλες διαστάσεις από αυτές που περίμενε, γιατί σημειωτέων ο Ιωαννίδης έκανε το πραξικόπημα και είχε δεχτεί οι Τούρκοι να πάρουν ένα κομμάτι μόνο της Κερίνιας,
και το υπόλοιπο να ενωθεί με την Ελλάδα. Τόσο μυαλό είχε. Επίσης, όταν είδε λοιπόν ότι η εισβολή έχει μεγάλες διαστάσεις και ότι τα πράγματα εξελίσσονται, δεν εξελίσσονται όπως τα οργάνωσε, ότι το πραξικόπημα δεν προχωράει, ότι τελικώς ήταν μια παγίδα για την Ελλάδα και για τον ίδιο, δεν μας νοιάζει, για την Ελλάδα και για την Κύπρο κυρίως, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσε στην Αμερικανική Πρεσβεία. Σας μεταφέρω ό,τι ακριβώς μας είπε ο τότε ταξιέργος Γρυλάκης το 1981 ή 82. Προσπάθησε λοιπόν, ζήτησε τον Γιώργο. Η Πρεσβεία, ενώ μιλούσε τακτικά με αυτόν, έπαιρνε τηλέφωνο και μιλούσε τακτικά με αυτόν, η Πρεσβεία του απάντησε δεν υπάρχει κάποιος Γιώργος ή τέλος πάντων τι όνομα χρησιμοποίησε, δεν ξέρω. Δεν υπηρετεί κάποιος τέτοιο άτομο στην Πρεσβεία. Και τότε έβρισε και σκέφτηκε να αυτοκτονήσει από ό,τι είπε και με εξαπάτησαν και τα λοιπά. Τι θέλω να πω. Ότι η κυπριακή τραγωδία, η εισβολή ήταν μία προδοσία στις πλάτες του ελληνισμού. Ασφαλώς δεν ξεκίνησε το Κυπριακό το 1974. Η πορεία του Κυπριακού ξεκίνησε από τότε που ξεκίνησε και ο εθνικοαπελευθερωτικός αντιαπικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ. Οι Άγγλοι, για να δημιουργήσουν ένα ισόρροπο, έκαναν την TMT, μία οργάνωση υποτίθεται αντιστασιακή των Τουρκοκυπρίων, αλλά δεν ήταν αντιστασιακή εναντίον των Άγγλων, ήταν εναντίον των Ελλήνων. Δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι, οι μουσουλμάνοι της Κύπρου, ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς εναντίον του αντιαπικιακού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Από εκεί και μετά οι Άγγλοι ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τους Τούρκους σχεδίασαν τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το Σεπτέμβριο του 1955. Οι Άγγλοι ήταν αυτοί, χωρίς να έχω καμία διάθεση να τα ρίχνω σε άλλους. Οι ευθύνες είναι βασικά δικές μας, διότι εδώ ήταν η φιλίκοη των ξένων, των Άγγλων. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια μας οδήγησαν, ενώ ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν πραγματικά ένας επικός αγώνας, δεν στράφηκε ποτέ εναντίον των μουσουλμάνων της Κύπρου. Ποτέ! Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, δεν μιλάμε για την ΕΟΚΑ Β, μετά ήταν άλλη ιστορία. Φτάσαμε στις συνθήκες της Ρήχης και Λονδίνου, όπου η πολιτική, και αναφέρομαι και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον Ευάγγελο Αβέροφ και στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, υπέγραψε μια συμφωνία η οποία, όπως είχε πει ο Σεφέρης, αν υπογράψετε μια τέτοια συμφωνία είναι σαν να βάζετε τους Τούρκους στην Κύπρο, και τους έβαλαν. Δηλαδή πήραν εκδίκηση με αυτή τη συμφωνία οι Άγγλοι στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Στη συνέχεια, σταθμός στο Κυπριακό ήταν η απόφαση του Μακαρίου να αλλάξει το Σύνταγμα, το οποίο ο ίδιος είχε δεχθεί 3,5 χρόνια πριν, και μάλιστα να το αλλάξει, λέει, το έδειξα τις αλλαγές στον Άγγλο αρμοστή και είπε «ΟΚ». Βέβαια, έτσι, «ΟΚ» είπαν και στον Ιωαννίδη. Τα ίδια ακριβώς. Τότε λοιπόν ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, προσπάθεια από πλευράς της Τουρκίας να ακυρώσει την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί αποπειράθηκε μονομερός να αλλάξει το Σύνταγμα ο Μακάριος. Ευτυχώς τότε είχαμε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αναγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία ως την νόμιμη αρχή πάνω στο νησί, που ένα ψήφισμα που μέχρι σήμερα είναι, το έχουμε στα χέρια μας, και έτσι είναι όρθια η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνέχεια έχουμε την αποστολή της Μεραρχία στην Κύπρο, ένα θέμα το οποίο δεν το έχω ψάξει. Πώς εστάλει, γιατί εστάλει, και στη συνέχεια την απόσυρσή της το 1967, μετά τα γεγονότα του, νομίζω, του, αν δεν κάνω λάθος, τα γεγονότα του Κοφίνου, αν δεν κάνω λάθος. Την απόσυρσή της από τη Χούντα, και μετά έχουμε το πραξικόπημα, το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και την εισβολή. Όλο αυτό ήταν ένα καλωστημένο παιχνίδι, το οποίο αντικειμενικός σκοπός ήταν η διχοτόμηση του νησιού. Και δυστυχώς, μετά το 1974, όλες οι κυβερνήσεις στη Λευκωσία και στην Αθήνα
οι πολιτικές που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις στη Λευκοσία και στην Αθήνα οδηγούσαν στη διχοτόμηση. Δηλαδή, πάλι δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες ο Κληρίδης δέχθηκε να έρθουν οι εγκλωβισμένοι στις ελεύθερες περιοχές και να φύγουν οι μουσουλμάνοι του νησιού, οι Κύπροι μουσουλμάνοι, να φύγουν στα κατεχόμενα. Δεν γνωρίζω τις συνθήκες, αλλά εν της πράγμαση αυτό οδήγησε στη διχοτόμηση του νησιού. Η διζωνική δικοινοτική που λέγεται με κάποιο τρόπο δέχθηκε ο Μακάριος με τον Τεκτάς είναι διχοτόμηση. Συγγνώμη, ο μόνος ο οποίος πήγε να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1981, ο οποίος είπε δεν ότι η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων περνάει από το Κυπριακό. Το 81 το είπε, το 1988 είπε βάζουμε στο ράφι το Κυπριακό και ακολούθησε και το μέα κούλπα. Και από εκεί και μετά έχουμε την πολιτική που οδηγεί στη διχοτόμηση. Δηλαδή, η μόνη θα έλεγα στιγμή, όχι υπό την χρονική, αλλά με την έννοια της πολιτικής, που η ελληνική διπλωματία στη Λευκοσία και στην Αθήνα έκανε μια άλλη κίνηση για να αλλάξει την παραμετροποίηση του Κυπριακού, ήταν η έμπνευση. Εγώ ξέρω, διαβάζω ότι η έμπνευση, η ιδέα να μπει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ήταν του Γιάννου Κρανιδιώτη. Ο πρέσβης, ο κύριος Νεάρχου, διεκδικεί και αυτός την πατρότητα αυτής της ιδέας. Εν πάση περιπτώσει, όσοι είχαν τη σύλληψη αυτής της ιδέας, η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους αυτούς αξίζει ένα εύγε, διότι η είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήστε τώρα, δεν λέμε πόσο καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήστε τα αυτά, ενισχύει την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνές σκηνικό. Άλλο να είσαι μια χώρα μόνη με το 37% του εδάφους σου υποκατοχή και άλλο να είσαι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Η μοναδική στιγμή λοιπόν που η ελληνική διπλωματία άλλαξε την καταστροφική πορεία στο Κυπριακό ήταν αυτή η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθμός στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Ό,τι δεν πέτυχαν, θεωρώ ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν το αποκορύφωμα της πολιτικής του Βρετανικού παράγοντα που ξεκίνησε με την κορύφωση του αντιεπικιακού αγώνα. Ξεκίνησε αυτή η πολιτική που τους βασικούς σταθμούς προσπάθησα να αναφέρω. Το αποκορύφωμα της πολιτικής του αγγλικού παράγοντα τι ήταν? Να διαλύσει αυτά τα ψίχουλα που μας έδωσε με τη συμφωνία της Ζυρίχης και Λονδίνου, να διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να την δώσει, να αναθέσει την τύχη της σε τρεις ξένους δικαστές και από εκεί και μετά να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που όρθισε το ανάστημά του, όρθωσε το ανάστημά του και ο κυπριακός λαός, δαπανήθηκαν πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια για να πείσουν τους Έλληνες της Κύπρου και εδώ εμάς ότι πόσο καλό είναι το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν το άκουσε ο λαός ούτε κάτω ούτε εδώ. Καταρχάς να πούμε ότι όσοι ήταν κήρυκες του σχεδίου ΑΝΑΝ εδώ στην Ελλάδα, αυτοί τώρα είναι κήρυκες της υποχώρησης απέναντι στην Τουρκία. Τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια κέντρα. Τα ίδια κέντρα και προσέξτε, είναι αργυρώνητοι όπως αποδείχθηκε. Μπορείτε να ψάξετε να δείτε χρηματοδότηση για να περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ και θα δείτε πόσα λεφτά έδωσαν οι ΗΠΑ. Αργυρώνητοι τότε, τώρα δεν ξέρω. Τώρα, και ενώ φτάνουμε σε αυτό, αποτρέπεται η λύση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, ξέρετε, το Κράν Μοντανά και τα λοιπά. Εκεί έχουμε μία, εγώ ξέρετε, έχω ασκήσει κριτική στον Κοτζιά για τον Σκοπιανό, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε μια νέα παράμετρο στις συνομιλίες, αποχώρηση στρατευμάτων και
να υπάυσει των εγγύσεων. Αυτά τα δυο νομίζω τα έβαλε εκεί και θα δείτε μετά τι λέει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα. Νομίζω ότι αυτά μένουν. Εν πάση περιπτώσει, ο Κοτζιάς λοιπόν έβαλε αυτές τις νέες παραμέτρους. Κατά τα άλλα, η Τουρκία θεωρώντας ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, ή τέλος πάντων ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δέχθηκε τη δικοινοτική διζωνική, γιατί να μην κάνω ένα βήμα παραπέρα. Το ένα βήμα παραπέρα είναι η λύση των δύο κρατών. Εκεί είμαστε τώρα. Σήμερα το αεροπλάνο του Ερντογάν πήγε με απευθείας πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο παράνομο αεροδρόμιο του Τίμπου, του Ερτζάν. Διαβάζω, η Κυπριακή Δημοκρατία, το ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει ότι μπορεί να ήρθε απευθείας, αλλά το σχέδιο πτήσης που ζήτησε ο πιλότος από τα Εμμυράτα έλεγε Τουρκία. Απλά αυτός το παραβίασε, μπήκε μέσα στον αέριο χώρο της Τουρκίας, στο FAR της Τουρκίας και γύρισε χωρίς να προσγειωθεί, γύρισε στο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό αναβάθμιση, είναι μια κίνηση από τα Εμμυράτα, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Τώρα, εκτός από την για το Κυπριακό, εκτός από την απειλή της λύσης δύο κρατών, γιατί η Τουρκία κατόρθωσε, έπεισε τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών να δεχθεί ως παρατηρητή το ψευδοκράτος, υπάρχει μια μείζον απειλή με τις αγοραπολισίες των ελληνικών υπηρεσιών στα κατεχόμενα. Εκεί πιστεύω ότι έπρεπε ο εισαγγελέας, όποιος αγοράζει ελληνική περιουσία, να ασκείται δίωξη εναντίον του. Δίωξη. Νομικός δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι γίνεται αυτό. Ούτως ώστε όποιος πάει και δίνει τα λεφτά του, σου λέει κάτσε, μην βρω και γαμπελά τώρα. Δεν το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι λάθος. Και φυσικά υπάρχει και ο κίνδυνος της αμοχώς, το που τα έχουμε πει. Ήδη πουλήθηκαν λέει 4 ξενοδοχεία από Έλληνες ιδιοκτήτες και γι' αυτό φταίει το κράτος. Όποιος θέλει να πουλήσει, να δώσει το κράτος τα λεφτά και να τα αγοράσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί να τα αγοράζουν οι Τουρκοκύπριοι? Μήπως το Τουρκοκύπριος είναι δικά του τα λεφτά, η Τουρκία τα αγοράζει. Να τα αγοράζει η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην αφήσουν την αμόχωση του να χαθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα διαβάσω τη θέση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, για να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Με αφορμή την 41η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Σήμερα συμπληρώνονται 49 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κύπρου και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσών των αδελφών και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους Κύπριους και Ελλαδίτες που υπερασπίστηκαν με γενναιότητα τη Μεγαλόνησο. Σχεδόν μισό αιώνα μετά, το Κυπριακό εξακολουθεί να παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως συμβαίνει με τη συνεχιζόμενη εδώ και 1,5 χρόνο ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για την Ελλάδα, η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργαζόμαστε συστηματικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης. Μιας λύσης η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σας είπα, και θα την απαλλάσσει από το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Μιας λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια δημιουργίας τελεσμένων επί το εδάφος και δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για σενάριο δύο κρατών. Στο δίκαιο αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού, η Ελλάδα θα είναι πάντοτε και με συνέπεια αρρωγός και συμπαραστάτης. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση μέσα στην. Πολλές αντιφάσεις, θα σας πω μία μόνο. Λέει, το Κυπριακό εξακολουθεί να παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Συγγνώμη, η παράνομη εισβολή και κατοχή τι προϋποθέτει για να έρθει? Δεν προϋποθέτει απόσυρση στρατευμάτων, το είδατε πουθενά?
δεν προϋποθέτει απελευθέρωση του νησιού, το είδατε πουθενά. Η διζωνική δικοινοτική έχει απελευθέρωση, έχει μέσα απόσυρση στρατευμάτων. Φοβούνται αυτή η διζωνική δικοινοτική, είναι η παραλλαγή του σχεδίου Ανάν. Δυστυχώς και η Λευκοσία και η Αθήνα ακολουθούν την πολιτική των αλυσιδωτών λαθών από το Λονδίνο το 60 μέχρι σήμερα, των αλυσιδωτών λαθών, και δεν προϊονίζεται αυτή η πολιτική κάτι καλό για τον ελληνισμό της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά για την Κύπρο. Δόξα και τιμή σε όσους έχησαν το αίμα τους, όσους πολέμησαν σε εκείνο τον προδομένο πόλεμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα συγκλονιστικό κείμενο. Ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας γυναίκας που είναι σύμβολο του αγώνα για την απελευθέρωση. Είναι συγκλονιστικό το κείμενο, τώρα τι να σας πω. Πάμε. Είναι ένα κείμενο, μια συνέντευξη που έδωσε η Χαρίτα Μάντολες στον Ανδρέα Μανώλη στο Φιλελεύθερο, πέρυσι το 2022. Η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα που είναι ταυτισμένη ως ένα πρόσωπο σύμβολο πια με την τραγωδία της Κύπρου και με την ανοιχτή ακόμη πληγή του δράματος των αγνοουμένων, ξαναθυμάται τη σπαρακτική ιστορία της που την αφηγείται κάθε φορά τόσο παραστατικά, σαν να είναι η ίδια η Κύπρος αιματοβαμμένη. Στις 21 Ιουλίου του 1974 στην Ελιά, το χωριό της, είναι ένα χωριό βορειοανατολικά της Μόρφου, στις 21 με 1000 άτομα στην απογραφή του 1973. Στις 21 Ιουλίου του 1974 στην Ελιά εχάθηκαν ο σύζυγός μου, ο πατέρας μου, η σύζυγη της μικρής και μεγαλύτερης αδερφής μου, ο θείος μου και νονός μου, αδελφός της μάμας μου, μαζί με τον γιο του. Οι Τούρτζοι μας είχαν πάρει από το σπίτι και μετά την κακοποίηση που είχαν κάνει, εκτέλησαν εμψυχρό τους άντρες μας μπροστά μας. Σύνολο εχάσαμε 12 ανθρώπους. Πριν γίνουν τα φωνικά, εγώ εθυμήθηκα τα λόγια του άντρα μου. Αν οι Τούρτζοι αρχίσουν να πυροβολούν, πέσε κάτω, τσεκάμε τη νεκρή. Πιστεύω ότι και ο άντρας μου αυτό θα έκαμνε, γιατί εκρατούσε στα σέρκα του τον γιο μας, τον Γιάννη, ενός χρονού τότε που ακόμα δεν περπατούσε, σε εγώ την Ειρηνούλα μου 2 χρονών. Κάποια στιγμή, καθώς επερπατούσαμε, ένιωθα δίπλα μου τον Τούρκο που επυροβολούσε έναν άνθρωπο που ήταν κοντά στη ρίζα της Ελιάς. Έσφιγγα στην αγκαλιά μου την κόρη μου, γιέ μου. Έσφιγγα την να μεν μου φύει, σαν να πάω την πνίξω. Ο άνθρωπος ανασηκώθηκε. Ο Τούρκος πάλι τον πυροβόλησε. Εγώ δεν μπορούσα να γυρίσω δεξιά για να τον δω. Έπαιξε τον ξανά, σοριάστηκε κάτω. Έπεσα. Έσφιγγα το μωρό μου στην αγκαλιά μου, σε έκαμνα την νεκρή όπως μου επαρίνζηλε. Όταν αποτελειώσαν με τις εκτελέσεις, εκλωτσούσαν μας να σηκωθούμε, αλλά δεν ήξερα αν ήμουν ζωντανή ή νεκρή. Εγύρισα και έπιασα το κεφαλάκι της κόρης μου, να είμαι βέβαια ότι αναπνέει, ώσπου την είδα να ανοιγοκλίνει τα ματούθια της. Άγγιξα πάνω στο πόδι μου για να δω ότι είμαι και εγώ ζωντανή. Τότε σε σηκώθηκα και άρχισα να φωνάζω, να πάω στον άντρα μου να δω αν είναι ζωντανός. Σύνος ήταν πεσμένος κάτω, 3 βήματα μπροστά μου, αλλά δεν ήξερα αν ήταν νεκρός. Τότε σε σηκώθηκα. Ο Τούρκος δεν με άφαινε να τον πιάσω. Ετράβαν με, ζε κουντούσε με ο πίσω, εκράταν το κοντάκι και εκλώτσαν με. 3 φορές προσπάθησα να τσίσω τα πόθια μου, να καταλάβω και δεν με άφησαν. Ήθελα να πιάσω το γιο μου που αρκουδούσε και κράταν το κεφάλι του πατέρα του. Σε έλεγα τους, αφήστε με να πιάσω το μωρό μου. Τότε σε βρέθηκε τούτος ο Τούρκος που ήταν στην κουφάλα και αντεπάλευα μαζί του. Βοήθαμε, θέλω το μωρό μου, το μωρό μου. Έπιασαν το που το σερούδι του
Τσεπέταξε μου το μακριά μέσα στα αγκάθια, ενώ έτρεχαν αίματα που το κεφάλι του δίπλα από το αυτήν του, σαν να επέρασαν σφαίρα και έξισε να το. Επήγα και έβαλα μέσα στην αγκάλι μου το Γιάννη μου. Έλεγα μετά, κατά 99,5% ο άντρας μου είναι νεκρός, αλλά υπήρχε και το 0,5% πιθανότητα να εζούσε. Αυτή ήταν η ελπίδα για τα μωρά μου. Ήταν η ελπίδα και για μένα. Γιέ μου, τούτα που εζήσαμε εν όπως την ταινία, περνούν μπροστά μου όλη μέρα. Μετά το κακό τούτο που έγινε, επήγαμε σε ένα στάβλο και εμείναμε την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τρίτη. Ήβραν μας κατά λάθος δύο στρατιώτες δικοί μας, σε ειδοποίησαν τα Ενωμένα Έθνη και ευκάλαν μας. Επήραν μας στη Λάπηθο και ύστερα στον Καραβά. Ερέξαμε που όλα τα χωρκά. Η Πλατανιστάσα ήταν ο τελευταίος μας σταθμός. Εμείναμε ως τις 6 του Αυγούστου εκεί, ώσπου επία με τα μωρά μου στη Λευκοσία για να μεταβώ στον Ερυθρό Σταυρό να τους δηλώσω. Στη δεύτερη εισβολή, 14 Αυγούστου, ήμουν στην Αμόχωστο. Ήβραν μας οι Εγγλέζοι στη Δεκέλεια. Επιάσαν μας. Επήραν μας σε κάτι τσατήρκα. Στη Λεμεσό Ήρτα το Νιόβρι. Δεν σταμάτησα ποτέ να τους ψάχνω. Έπρεπε να μάθω, να πω στα μωρά μου την αλήθεια που ερωτούσαν. «Πού είναι ο παπάς, μάμα?» Ήμουν τζαμές στο οδόφραγμα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή ενυχτοξημερωνούμασταν μαζί με τις άλλες τις μανάδες. Εκάμαμεν χρόνια στα οδοφράγματα. Ήταν ένας συνεχής αγώνας, δόξασε ο Θεός. Δεν περιγράφονται ούτε η μέρα της κηδείας, ούτε όταν με ενημέρωσαν να πάω στα κατεχόμενα να ψάξω τα λείψανα του αντρός μου ή όταν με ειδοποίησαν από το Ινστιτούτο για να δούμε τον σκελετό. Είχα πάει, θυμούμε, στα κατεχόμενα, αρχικά με τον αείμνηστο τον Δημήτρη Ανδρέου, υπέδειξα τον χώρο και επήγαν οι Τούρκοι μετά για να κάμουν εξκαφή. Μόλις έμπηξαν τη χούφτα της η μπουλντόζα για να βγάλει χώμα, εκρεμάστηκε το πουκάμισο του ανιψιού μου, κίτρινο, όπως το εφορούσε τζίνιν την ημέρα. Το αρπάξαμε και μέσα ήταν μισή σιαγόνα με δύο δόντια πάνω. Τρεις δεν είχαν κρανίο. Έσκαφκε η μπουλντόζα και εγώ έψαχνα με τα σέρκα μου μέσα στα χώματα για να βρω κανένα κοκαλάκι του αντρίκου μου. Έβαλα τα σέρκα μου μέσα στα χώματα για να βρω τα λείψανα. Οι τέσσερις κηδείες έγιναν την ίδια ημέρα. Όλο το βράδυ δεν εκοιμήθηκα και είδα σαν όραμα τον άνδρα μου να είναι εδώ, στο σπίτι, στο συνοικισμό. Αν και πάντα τον έβλεπα μέσα στα περβόλια στο σπίτι μας στην Κερίνια. Του είπα, «Αντρίκο μου, μα ήσουν σπίτι?» Ξέρετε, ούλες οι ζηνέτσες του κόσμου, του πολέμου, τόσα βάσανα επεράσαμε. Πόσα βάσανα επεράσαμε. Εν είμαι εγώ μόνο. Εκάναμε δυο και τρεις δουλές για να τα βγάλουμε πέρα. Όταν εφέραμε πλέον τα λείψανα του ανδρός μου, με τον καημό μου μέσα στην ψυχή μου, επαρακάλεσα τον αξιωματικό να περάσουμε σε που το σπίτι, τζαμέ που εμεγάλωσαν τα παιδιά του. Είχα το χρέος. Νόμιζα ότι θα το ήθελε τσεκίνος, τσετσίνος. Να δει. Μετά ησύχασα. Ερώτηση. Πώς νιώθετε κάθε φορά που αφηγήσετε την ιστορία σας, ακόμα και μετά από 48 χρόνια πια, κυρία Μάντολες? Νιώθω μια ανακούφιση, σε ότι οι άνθρωποι με καταλαβαίνουν, ότι τούτα ούλα έγιναν, ότι είναι ιστορία, ότι είναι πραγματικότητα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιέ μου. Πόσο χρονών είστε? Εδώ είναι το πιο βαρύ κομμάτι. Είμαι 27 χρονών. Τόσο ήμουν όταν έφυγα από το σπίτι μου. Έτσι νιώθω. Σε περιμένω να πάω πίσω στο σπίτι μου για να αρχίσω να μεγαλώνω πάλι. Περιμένω με αγωνία την επιστροφή μου. Εν κρίμα τούτος ο τόπος να χαθεί. Αυτά τα λόγια είναι η παρακαταθήκη των μανάδων σε όλα τα Ελληνόπουλα και τις Ελληνοπούλες. Είμαι 27 χρονών. Τόσο ήμουν όταν έφυγα από το σπίτι μου. Έτσι νιώθω. Σε περιμένω να πάω πίσω στο σπίτι μου για να αρχίσω να μεγαλώνω πάλι. Περιμένω με αγωνία την επιστροφή μου.
εν κρίμα τούτος ο τόπος να χαθεί. Σας χαρακτηρίζουν σύμβουλο των αναωμένων, των αγνοωμένων. Πώς το εισπράτετε αυτό? Σύμβολο είναι όλες οι γυναίκες της Κύπρου. Δεν είμαι η μόνη που υπέφερα. Τούτες οι μάνες που εχάσαν τα παιδιά τους, σε εφεύκαν μια-μια από τη ζωή χωρίς να ακούσουν λέξη για το τι έγιναν οι λεβέντες τους, με τούτον τον καημό επέθαναν πολλές. Εγώ ήβρα κάτι, έστω. Σε κάτι φίλες μου έφερναν τους ένα κοκαλάκι, δυο κοκαλάκια, τρία, τσεελαλούσαν τους. Τούτος εν ο γιος σου. Τούτον το μιτσίν το κοκαλούδιν ήταν ο γιος τους, ο λεβέντης τους, που αναγιώσαν με σίλια βάσανα. Έχετε εγγόνια? Έχω τέσσερα. Ο Θεός να μου τα χαρίνει σε του κόσμου ούλου τα παιδιά. Έχω δυο εγγόνια που τον Γιάννη μου, σε δυο από την Ειρήνη μου. Οι εγγονείς σας υπηρέτησαν στο στρατό? Βεβαίως. Ο ένας ήταν και αξιωματικός. Δεν είχατε αγωνία που τα εγγόνια σας τα πήγαιναν στο στρατό έχοντας ζήσει ίδια όσα μου αφηγηθήκατε? Όχι. Είχα χαρά και μεγάλον ενθουσιασμό που θα υπηρετούσαν την πατρίδα τους. Πάνω πουλα είναι η πατρίδα. Πάνε πες τα αυτά τώρα στην κοινωνία. Είχα χαρά και μεγάλον ενθουσιασμό που θα υπηρετούσαν την πατρίδα τους. Πάνω πουλα είναι η πατρίδα. Από πότε έχετε να πάτε στο χωριό σας, στην Ελιά? Από τότε που επήγα και επέδειξα το χώρο για να βρεθούν τα λείψανα. Δεν ξαναπήγατε? Όχι. Τα εγγόνια μου λένε, άτε γιαγιά να μας πάρεις να δούμε το σπίτι. Αλλά εγώ δεν μπορώ ακόμα, ψυχολογικά δεν το αντέχω. Ούτε μαζί με τα παιδιά μου δεν επήγα ποτέ στο σπίτι μας μετά το κακό. Θέλω να πάω ελεύθερα να ζήσω το σπίτι μου. Όχι έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς σαν επισκέπτρια. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σήμερα, 48 χρόνια πια, μετά την εισβολή και όλα όσα βιώσατε? Αγώνας. Αυτό. Αγώνας για την απελευθέρωση. Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύει και ο Τούρκος. Φτάνει πια. Αγώνας. Αυτό. Αγώνας για την απελευθέρωση. Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύει και ο Τούρκος. Φτάνει πια. Το πήρατε το μήνυμα? Κάτι τελευταίο. Πότε θα βγάλετε τα μαύρα, κυρία Μάντολες? Ποτέ. Συνεχίζω να αγωνίζομαι για όλες τις μανάδες που έχουν ακόμα μωρά αγνοούμενους. Η ψυχή μου εμαύρησε, πλεογέ μου. Γιατί να βγάλω τα μαύρα? Λοιπόν, επειδή εντάξει, μπορεί κάποιος να λέει οτιδήποτε, εγώ σας καλώ να βγάλετε εσείς συμπεράσματα για αυτά που ακούσατε. Και συμπεράσματα για τις πολιτικές που ακολουθούν η Λευκωσία και η Αθήνα και για την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Καλύτερη ανακοίνωση από τις κυρίες Μάντολες έχετε δει? Αυτή είναι η ανακοίνωση. Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Αυτό είναι ένα δώρο, το μετέφρασα σήμερα. Πραγματικά συγκλονίστηκα όσο το μετέφρασα. Ξέρετε, όταν μεταφράζεις ένα κείμενο, είσαι υποχρεωμένος. Η μετάφραση βιβλίου κειμένου είναι πιο δύσκολο από το να γράψεις κάτι. Όταν θέλεις να γράφεις κάτι, το συλλαμβάνεις, το χτίζεις μέσα σου και κάθεσαι και το γράφεις. Όταν μεταφράζεις, είσαι υποχρεωμένος να μπεις στον εγκέφαλο και να λειτουργήσεις με βάση τον ψυχισμό του συγγραφέα και να μεταφέρεις αυτά που θέλει εκείνος, όχι όπως το αντιλαμβάνεις εσύ. Και μεταφερόμενος σε αυτό πραγματικά συγκλονίστηκα. Είναι η συνέντευξη ενός πιλότου από εκείνους, Τούρκου πιλότου, που έδωσε στον Εμίν Τζολασάν, έναν παλιό βετεράνο δημοσιογράφο, την έδωσε τότε μετά την εισβολή. Είναι ο πιλότος, ένας από τους πιλότους που βομβάρδισαν το αντιτορπιλικό Κοντζάντεπε και τα άλλα δύο, το Αντάτεπε και το Τσακμάκ, Μαρεσάλ Τσακμάκ, είπαμε ότι το ένα αντιτορπιλικό βυθίστηκε και τα άλλα δύο έφτασαν στην Μερσίνα με βαριές βλάβες, σοβαρές βλάβες.
Εν πάση περιπτώσει, θα διαβάσω, θα κάνετε υπομονή και θα διαβάσουμε τη συνέντευξή του. Είναι συγκλονιστική και έχει και πολλές πληροφορίες. Κυκλοφορούν και κάθε άλλα μικρότερες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συνέντευξη. Επαναλαμβάνω ότι την μετέφρασα σήμερα. Λοιπόν, συμπληρώνονται 49 χρόνια από τότε που η ίδια η τουρκική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε και βήθησε το αντιτορπιλικό Kocatepe του τουρκικού πολεμικού ναυτικού τη δεύτερη μέρα της επιχείρησης, 21 Ιουλίου 1974. Στην ίδια αεροπορική επίθεση βομβαρδίστηκαν επίσης τα αντιτορπιλικά Αντάτεπε και Μαρεσάλ Τσακμάκ, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις των δικών μας αεροπλάνων και αναγκάστηκαν να διαφύγουν προς τη Μεσσίνα. Τα γράφει αυτά ο δημοσιογράφος, των δικών μας εννοεί των Τούρκικων, έτσι για να συνεννοούμαστε. Το αντιτορπιλικό μας Kocatepe χτυπήθηκε από δικά μας αεροπορικά πυρά πριν από 49 χρόνια. Μαρτύρησαν μέσα του οι 67 ναύτες μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο αντιτορπιλικό που βυθίστηκε. Μετά από αυτό το περιστατικό, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον αντισμήναρχο εναποστρατεία Ζεκί Κλίτς, έναν από τους πιλότες μας που βομβάρδισε τα πλοία. Τώρα φέρνω και πάλι στο προσκήνιο τα όσα που εκμυστηρεύτηκε ο αείμνηστος Κλίτς. Ο Κλίτς πέθανε από καρκίνο στη Σμύρνη το 2017. Ήμουν διοικητής ομάδας στη βάση Μιούρτετ της Άγκυρας. Μιλάει τώρα ο αντισμήναρχος. Τα στρατεύματά μας επιβιβάστηκαν στην Κύπρο στις 20 Απριλίου και στις 20 Ιουλίου και στις 21 Ιουλίου η απόβαση συνεχιζόταν. Εκείνο το πρωί μας διέταξαν. Μία συνοδεία εχθρικών πλοίων κατευθύνεται προς την Πάφο. Εμείς είχαμε κηρύξει εκείνη την περιοχή εμπόλεμη ζώνη. Κανένα πλοίο, φίλιο ή εχθρικό, δεν μπορούσε να μπει σε αυτή τη ζώνη. Τα αεροπλάνα μας φορτώθηκαν με ειδικά πυρομαχικά και βόμβες που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν εναντίον πλοίων και απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε την Ιωπομπή το μεσημέρι. Επικεφαλής της πρώτης ομάδας ήταν ο επισμεναγός Ναμίκ Κεμάλ Ασιτζή. Εγώ ήμουν ο αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Για τις περιπτώσεις προσβολής ναυτικών στόχων, πάντα υπήρχε ανάμεσά μας ένας ειδικά εκπαιδευμένος συνάδελφος, ο οποίος είχε την αποστολή να μας καθοδηγεί. Ακόμα και αν υπήρχαν 20 πλοία στη θάλασσα, ο εκπαιδευμένος συνάδελφός μας μας καθοδηγούσε και έτσι μπορούσαμε να χτυπήσουμε το πλοίο που μας υποδείκνυε, χωρίς να βλάψουμε τα φίλια πλοία. Από το κέντρο επιχειρήσεων στην Άγκυρα λάβαμε την εξής διαταγή. Βυθίστε όλα τα πλωτά που θα εντοπίσετε να πλέουν και εκείνα που πλησιάζουν προς το λιμάνι της Πάφου. Αυτή ήταν η αποστολή. Στα δικά μας πλοία δεν είχε τοποθετηθεί αξιωματικό σύνδεσμος με την αεροπορία. Απογειωθήκαμε προς Πάφου. Ανοίξαμε γκάζι στον αέρα. Χρειάζονται 24 λεπτά από την Άγκυρα μέχρι την Πάφου. Ένα αντιτορπιλικό εκτοξεύει εναντίον μας αντιαεροπορικά. Ωστόσο, αντιαεροπορικά πυρά. Ωστόσο, ο στόχος μας δεν ήταν εκείνο το πλοίο που εκτόξευσε εναντίον μας αντιεροπορικά πυρά. Ο στόχος μας ήταν η Νεοπομπή που είχε προορισμό την Πάφο, δηλαδή το αγνόησαν και έφυγαν. Γι' αυτό δεν επιτεθήκαμε σε εκείνο το πλοίο που εκτόξευσε εναντίον μας τα πυρά. Εδώ ξεκινούν τα πράγματα. Εντοπίσαμε 3 πολεμικά πλοία τα οποία βρίσκονταν σε άμεση γυτνίαση με την Πάφο. Τους είδαμε με τα μάτια μας, οπτική επαφή δηλαδή. Ήταν σχεδόν κοντά στο λιμάνι. Εκτόξευσαν εναντίον μας αντιεροπορικά πυρά. Όπως συμβαίνει στις ταινίες, βλέπαμε να εκρήγνεται γύρω μας τα αντιεροπορικά πυρά. Κάναμε βυθίσεις εναντίον τους. Πρώτα εκτοξεύσαμε ρουκέτες και μετά βόμβες. Την τελευταία στιγμή είδαμε ότι αυτά τα πλοία είχαν τουρκική σημαία. Κανείς όμως δεν μας είπε «αυτά είναι τουρκικά πλοία, μην τα προσβάλλετε με πυρά». Μας τελείωσαν τα πυρομαχικά, μας τελείωσαν τα καύσιμα και γυρίσαμε στη βάση μας, στην Άγκυρα. Όμως επειδή την τελευταία στιγμή είχαμε δει την τουρκική σημαία, γυρίσαμε πίσω με μεγάλη ανησυχία και πίκρα. Μέχρι να προσγειωθούμε, αναρωτιόμασταν αν τα πλοία που είχαμε προσβάλει ήταν δικά μας, αλλά από την άλλη λέγαμε ότι αυτό αποκλείεται, αφού η περιοχή είχε κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη. Πάντως δεν υπήρχε επικοινωνία μέσω ασυρμάτων μεταξύ των πολεμικών μας πλοίων και των αεροσκαφών μας. Σε άλλη συχνότητα εξέπεμπε η αεροπορία, σε άλλη το πολεμικό ναυτικό. Δεν υπήρχε. Μόνο αν υπήρχε αελά
αξιωματικό σύνδεσμο, αυτό είχε ασυρμάτου για να επικοινωνεί και με την αεροπορία και. Δεν υπήρχε όμω πάνω στα καράβια. Επιστρέψαμε στη βάση μα και είπαμε στου διοικητέ μα ότι είδαμε την τουρκική σημαία στα πλοία που χτυπήσαμε. Είπαν θα το ερευνήσουμε. Μετά από λίγο μας είπαν και πάλι ότι πρόκειται για ελληνικά πλοία και ήρθε ξανά η εντολή για νέα απογείωση. Η διαταγή ήταν η εξής. Αυτά είναι εχθρικά πλοία, απογειωθείτε ξανά και βυθίστε όσα τυχόν δεν έχουν βυθιστεί. Εάν δεν εντοπίσετε κανένα πλοίο, να καταστρέψετε το λιμάνι της Πάφου. Δεύτερη αποστολή την ίδια μέρα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνες τις στιγμές χαράς. Όταν όλοι οι συνάδελφοι ακούσαμε ότι πρόκειται για ελληνικά πλοία, αυτά που βομβαρδίσαμε, ήμασταν 12 πιλότοι, αγκαλιαστήκαμε, πετάξαμε τα καπέλα μας στον αέρα. Οι αμφιβολίες μας εξαφανίστηκαν. Τα αεροπλάνα μας φορτώθηκαν ξανά με πυρομαχικά. Με αυτό το ηθικό, ορμήσαμε πάλι στα αεροπλάνα μας. Πηγαίναμε στη δεύτερη αποστολή με μεγαλύτερο ενθουσιασμό τώρα. Πετούσαμε πολύ χαλά για να είμαστε χαμηλά, για να μην μας πιάσουν τα εχθρικά ραντάρ. 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Από ψηλά είδαμε ότι ένα από τα πλοία που χτυπήθηκε να φλέγεται, το είδαμε να φλέγεται. Ήταν το Κοντζάτεπε που βυθίστηκε λίγο αργότερα. Ενώ τα άλλα δύο πλοία, το Αντάτεπε και το Μαρεσάλ Τσακμάκ, δραπέτευσαν, έφυγαν. Κάναμε το καθήκον μας και καταστρέψαμε το λιμάνι της Πάφου. Αφού είδαμε να βυθίζεται το ένα και τα άλλα είχαν φύγει, καταστρέψαμε το λιμάνι της Πάφου όπως είχαμε πάρει εντολή. Το καταστρέψαμε για να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο εχθρός. Σε πληγωμένο πουλί δεν πετάς πέτρα. Δεν επιτεθήκαμε ξανά στο φλεγόμενο πλοίο που μετά από λίγο βυθίστηκε. Μέσα σε αυτό το χάος δεν είναι σαφές το ποιος πιλότος χτύπησε το συγκεκριμένο πλοίο. Γιατί κάναμε αλλεπάλληλες βυθίσεις και προσβολές. Χτυπούσαμε ξανά και ξανά, ενώ την ίδια στιγμή μας έρθαν πυρά και από τα πλοία. Πάντως είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ποιος βομβάρδισε το συγκεκριμένο πλοίο που βυθίστηκε. Όλοι όσοι συμμετείχαμε σε εκείνη την αποστολή ήμασταν έμπειροι χειριστές. Δηλαδή δεν ρίξαμε τις βόμβες στην τύχη. Μάλιστα ενώ βυθιζόμασταν, ενώ τους πυροβολούσαμε, πετούσαν βόμβες νερού από τα πλοία. Αυτές οι βόμβες σήκωναν στήρες νερού ύψους 50-60 μέτρων και υπήρχε κίνδυνος αν χτυπήσεις αυτές τις στήλες το αεροσκάφος σου να γίνει κομμάτια. Στη συνέχεια οι άλλοι σχηματισμοί μας επιτέθηκαν εκ νέου στα άλλα δύο πλοία που έφευγαν, που είχαν διαφύγει, στο Αντάτεπε και στο Τσακμάκ. Εν τω μεταξύ το φλεγόμενο πλοίο το είδαμε να βυθίζεται. Αργότερα μάθαμε ότι το πλοίο που βυθίστηκε ήταν το Κοντζάτεπε και εκείνα που διέφυγαν ήταν το Αντάτεπε και το Μαρεσάλ Τσακμάκ. Και εκείνα τα πλοία που απέδρασαν δέχτηκαν δυνατά χτυπήματα, με μεγάλες βλάβες έφυγαν. Αφού κάναμε τη δεύτερη επίθεση, επιστρέψαμε στη βάση Μούρτετ στην Άγκυρα. Είμαστε πάλι σε συναγερμό και δεν κοιμόμασταν. Την επόμενη μέρα θα πηγαίναμε σε μία αποστολή προσβολής χερσαίων επίγειων στόχων στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ είχαμε μάθει ότι τα πλοία που είχαμε βομβαρδίσει ήταν δικά μας και τότε στεναχωρηθήκαμε πολύ. Στις 9 το πρωί έφτασε στη βάση ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας, τέραρχος Εμίν Αλπ Καγιά, και μας έβαλε να ακούσουμε τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που είχε ο ίδιος με τον διοικητή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Τουρκίας. Αυτή η κασέτα είναι σίγουρα στα κρατικά αρχεία. Ο Αλπ Καγιά είπε, «Τους είπα 20 φορές ότι κατά την πρώτη επίθεση οι πιλότοι μας είδαν τουρκική σημαία και πανώ στα πλοία που βομβάρδισαν. Τους είπα», λέει ο... Το πολεμικό ναυτικό είπε με απόλυτη βεβαιότητα ότι εκεί δεν υπήρχαν τουρκικά πλοία και ότι οι σημαίες και τα πανώ ήταν ελληνική παραπλάνηση. Ωστόσο, χρειάστηκαν 3 ώρες για να μας δώσουν αυτή την απάντηση και σε αυτό το διάστημα είχε ήδη συμβεί το κακό. Όταν μάθαμε την αλήθεια, όλοι οι αεροπόροι ήμασταν συντετριμένοι. Αυτή η μεγάλη χαρά που νιώθαμε εξαφανίστηκε σε μια στιγμή. Αλλά αυτό το λάθος δεν ήταν δικό μας. Είχαμε λάβει διαταγή να βυθίσουμε όποιο πλεούμενο εντοπίσουμε στην Πάφο. Αν πούμε ότι όταν είδα την τουρκική σημαία στα πλοία διέτασα πάυση του πυρός στα αεροπλάνα μου, ας πούμε ότι διέτασα λέει πάυση του πυρός,
Αν όμως αποδεικνυόταν ότι αυτά τα πλοία ανήκαν στον εχθρό, τι θα έλεγα στον εταίρος μου? Ενώ πετούσαμε στον αέρα, δεν υπήρχε ανταλλαγή απόψεων ή συζήτηση μεταξύ των πιλότων. Το αεροσκάφος είναι ένα κρίσιμο εργαλείο. Είναι ακόμα πιο κρίσιμο σε μια κατάσταση πολέμου. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορείτε να ενσπείρετε αμφιβολίες σε έναν συνάδελφο που πετά μαζί σας. Επειδή ο πιλότος αυτός θα πρέπει να επιστρέψει στη βάση του, να προστατέψει τον εαυτό του, να προσγειωθεί σώος και ασφαλής. Γι' αυτό μια τέτοια συζήτηση στον αέρα απαγορεύεται. Αφού όμως προσγειωθήκαμε, κάναμε τη συζήτησή μας και το αναφέραμε στη διοίκηση. Τελικά δεν υπήρχε κάποια ελληνική νεοπομπή στη θάλασσα. Δεν την είδαμε. Αλλά δεν ήταν μια ηλεκτρονική παραπλάνηση. Υπήρχε μια νεοπομπή στην πραγματικότητα, ελληνική, η οποία ίσως επέστρεψε προς τη Ρόδο. Δηλαδή, λέει, πήγαινε από τη Ρόδο προς την Πάφο και σε κάποια στιγμή επέστρεψε. Δεν την είδαμε. Είδαμε τα τουρκικά και τα βαρέσαμε. Τα κατασκοπευτικά μας αεροπλάνα έκαναν ένα μεγάλο λάθος εδώ. Εντόπισαν την νεοπομπή στα ανοιχτά της Ρόδου την ελληνική, αλλά στη συνέχεια δεν την παρακολούθησαν. Ωστόσο, πριν σταλούν τα αεροσκάφη επίθεση στο στόχο, το αεροσκάφος αναγνώρισης έπρεπε να κατέβει χαμηλά και να τραβήξει φωτογραφίες του στόχου. Στην περίπτωση στην Τουρκία, τα αναγνωριστικά αεροπλάνα ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό. Γιατί τα αναγνωριστικά αεροπλάνα είναι ευέλικτα και αυτή είναι η δουλειά τους. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα χτυπούσαμε τα δικά μας πλοία. Όσοι έκαναν το λάθος, ας υποστούν τις τύψεις. Υπεύθυνοι γι' αυτό είναι εκείνοι που έστειλαν πλοία εκεί, κοντά στο λιμάνι της Πάφου, και δεν ήξεραν πού βρίσκονται τα πλοία τους. Κατηγορώ ευθέως το πολεμικό ναυτικό σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αυτό είναι μία μαρτυρία από εκείνον τον προδομένο πόλεμο. Την μεγαλύτερη ζημιά οι Τούρκοι την έπαθαν από τον εαυτό τους. Τώρα έχουμε πολλά να πούμε για το ποια ήταν η οργάνωσή τους και ποια ήταν τα κενά τους. Εάν ήμασταν εμείς, η Ελλάδα, αν είχε αποφασίσει να σταματήσει τον Ατίλα, ακόμα οι Τούρκοι θα έβγαζαν μπουρμπουλήθρες βόρεια της Κυρίνιας. Όχι απόφαση δεν θα κάναν, θα βγάζανε μπουρμπουλήθρες και θα μας ξαναπηλούσαν. Όμως είχαν πιάσει εδώ οι Αμερικανοί όλους όσους μπορούσαν να δώσουν διαταγή για να απογειωθούν αεροπλάνα, για να φύγουν πλοία, όλους τους είχαν πιάσει. Και όλους αυτούς μετά συνεχίζαμε να τους πληρώνουμε συντάξεις αντί να δικαστούν και να καταδικαστούν. Απλά ένα πράγμα θα σας πω. Ο αντιπτέραρχος Μπαλές, τον οποίο τον είχα την τιμή να έχω διοικητή στην υπηρεσία πληροφοριών, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει στις ΗΠΑ και εκπαίδευσε τη μοίρα του και έφερε στην Ελλάδα τα Phantom τότε, ολοκένουργια αεροσκάφη, μία κλάση ανώτερα από τα τουρκικά. Όταν λοιπόν έγινε η εισβολή, έφυγε ο ίδιος, νομίζω δύο τετράδες Phantom, προσγειώθηκαν στο Ηράκλειο, έσπασαν τις αποθήκες της αμερικανικής βάσης, πήραν κατάλληλα πυρομαχικά που υπήρχαν, φόρτωσαν τα αεροπλάνα τους, πήγαν να απογειωθούν και μπήκε ένα, υπάρχει μαρτυρία γι' αυτό έτσι, του κυρίου Μπαλέ, μπήκε μπροστά τους ένα πυροσβεστικό κάθετα στο διάδρομο προσγείωσης και απαγόρευσαν την προσγείωσή τους. Ήταν μια καραμπινάτη προδοσία που επαναλαμβάνω ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί. Ακόμα δεν έχουν μπει στον κατάλογο οι προδότες του Κυπριακού Ελληνισμού και της Ελλάδας. Και πάνω σε αυτήν την επιτυχία των Τούρκων στηρίζονται και οι σημερινές απειλές εναντίον της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά τα θλιβερά. Λοιπόν, αυτά τα θλιβερά από τον πόλεμο της Κύπρου και δυστυχώς αντί η πολιτική μας να υπαγορεύεται από αυτά που είπε η Χαρίτα Μάντολες, υπαγορεύεται δυστυχώς από αυτούς που προκάλεσαν την προδοσία στην Κύπρο, από τις ξένες δυνάμεις δηλαδή, μέχρι σήμερα. Δεν έχουν το θάρρος να βάλουν στο στόμα τους τη λέξη απελευθέρωση. Γιατί, να σας πω κάτι. Πες ότι ισχύουν οι συμφωνίες του Ζήριξης και του Λονδίνου. Η Ελλάδα δεν είναι εγκυητρία δύναμη. Δεν οφείλει η Ελλάδα να πει να φύγει ο τουρκικός στρατός από το νησί ως εγκυητρία δύναμη. Το ζητώ. Να καλέσει και την Αγγλία να κάνει το ίδιο. Και άμα δεν φύγεις, τότε θα σε διώξω εγώ. Για να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Όπως η Τουρκία
χρησιμοποίησε το πραξικόπημα ως άλοθη για εισβολή, έτσι και η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει όχι ως άλοθη, ως στέρεη νομική βάση να κάνει επέμβαση στην Κύπρο και να διώξει τα στρατεύματα κατοχής. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει? Καταλάβατε, για να μας πουλάνε φύκη για μεταξωτές χορδέλες. Γιατί δεν ακούνε αυτά που είπε η Χαρίτα Μάντολες και όλες οι μαυροφορεμένες μανάδες εκεί. Ακούσατε τι είπε? Είμαι ακόμα 27 χρονών. Θα πάω στο σπίτι μου και εκεί θα μεγαλώσω. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Σήμερα δεν θα έχουμε 10 θέματα. Προς τιμήν της Κύπρου, δώσαμε 50 λεπτά, λίγα. Άλλοι έδωσαν τη ζωή τους στην Κύπρο. Δώσαμε τα 50 λεπτά της εκπομπής. Θα δούμε 2-3 πραγματάκια και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για αύριο. Απλά, να δούμε το επόμενο θέμα. Είναι ότι ο Ερντογάν πήγε, άλλη πρόκληση, πήγε στην Κύπρο και εγκαινίασε το παράνομο αεροδρόμιο του Ερτζάν, του Τύμπου. 450 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια είναι η επένδυση που έκανε και έχει ως στόχο, είναι μεγαλύτερο από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, έχει ως στόχο δια του αεροδρομίου να πετύχει την αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Εκεί λοιπόν η επίσκεψη του είναι παράνομη, είναι προκλητική, τορπιλίζει την υποτιθέμενη διαδικασία προσέγγισης. Τι έλεγε ο ευκαιρία, τι έλεγε ο Μητσοτάκης, είναι ευκαιρία να την αδράξουμε. Άντε ο Μητσοτάκης το είπε. Όλοι οι άλλοι, τα παπαγαλάκια, δεν τρέπονται να αναμασούν αυτές τις ανοησίες? Δεν τρέπονται λίγο? Ποια ευκαιρία? Ποια ευκαιρία? Ελλάδα τι έπρεπε να κάνει? Καταρχάς ο Μητσοτάκης παράδοσε από το 1974 και μετά, ο Καραμαλής νομίζω δεν πήγε ποτέ στην Κύπρο, αλλά μετά όλοι όσοι ορκίζονταν πρωθυπουργοί, την επόμενη, η πρώτη επίσκεψη ήταν στην Κύπρο. Ο Μητσοτάκης δεν πήγε. Γιατί? Κάτι θέλει να μας δείξει. Θέλει να δείξει στους Τούρκους, κοιτάξτε, εγώ θα είμαι καλό παιδί, δεν θα αγγίξω το Κυπριακό. Όπως το έβαλε ο Ανδρέας στο Ράφε, δεν θα τα αγγίξω. Και όμως το άγγιξε ο Ερντογάν από την ανάποδη. Πήγε εκεί. Τι έχει να πει τώρα η ελληνική κυβέρνηση? Μόκο, δεν έπρεπε να κάνει ένα διάβημα? Δεν είναι παραβίαση? Δεν είναι παραβίαση? Η Ελλάδα δεν είναι γέτρια δύναμη? Δηλαδή τι δηλώσεις κάνουν εκεί πέρα οι άλλοι? Εν πάση περιπτώσει, και ο κίνδυνος ποιος? Είδα το δρομολόγιο που έκανε στο χάρτη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απευθείας, πήγε προς την Τουρκία χωρίς να προσγειωθεί και προσγειώθηκε στα κατεχόμενα. Λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, προφανώς έκανε διάβημα στα Εμμυράτα και τα Εμμυράτα τους είπαν εμάς μας κατέθεσε σχέδιο πτήσης για την Τουρκία. Και ο πιλότος έκανε μια πειρατική ενέργεια στον δρόμο, στον αέρα και προσγειώθηκε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα όμως. Βεβαίως είναι ένα θέμα. Και προσέξτε, ήρθε με θάρρος Ερντογάν από τα Εμμυράτα. Λέει ότι υπέγραψε συμφωνίες 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τα Εμμυράτα. Στρατηγική σχέση. Να θυμίσω ότι τα Εμμυράτα έστειλαν εδώ αεροπλάνα και κάναμε μαζί ασκήσεις. Το 2000 φέτος στην άσκηση Ανάντολου Καρταλή, που είναι αετός της Ανατολίας, το 23, έστειλε αεροπλάνα και έκανε με τους Τούρκους. Αυτά δεν τα βλέπουν οι δικοί μας. Υποτίθεται ότι υπογράψαμε με τα Εμμυράτα συμφωνία στρατηγική με αμυντική συνδρομή. Πού πήγαν όλα αυτά? Ποιος τα άφησε να γίνουν όλα αυτά? Τι κάνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο Δένδιας, ο Κεραπετρίτης, τι κάνουν? Λοιπόν, επίσης, προσέξτε τώρα άλλη μία αβετηρία της Ελλάδας. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν πρόταση που προβλέπει τη δαπάνη 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για να προσφερθούν όπλα, πυρομαχικά και άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία τα επόμενα 4 χρόνια. 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα σχέδιο που το υπέβαλε ο Μπορέλ. Θα δίνονται 5 εκατομμύρια το χρόνο και μετά, λέει, θα δοθούν άλλα οικονομική βοήθεια 50 δισεκατομμύρια δολαρίων στην Ουκρανία την ίδια τετραετή περίοδο. Δηλαδή 50 και 20-70 δισεκατομμύρια δώσουν στο Κίεβο. Γιατί?
για να την απελευθερώσουν από τη Ρωσία. Γιατί δεν δίνουν τίποτα. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν, όταν καλούνται δύο υπουργοί εξωτερικών, Κύπρου και Ελλάδας, να βάλουν την υπογραφή τους, δεν σηκώνουν λίγο τη φωνούλα τους να πούνε, παιδιά, ελάτε να βάλουμε φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας. Για την Κύπρο δεν σκέφτεστε τίποτα. 50 χρόνια γίνονται του χρόνου. Από τότε που οι Τούρκοι είναι πάνω στο νησί. Γιατί κάνετε την πάπια όλοι σας. Γιατί. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Ερντογάν πήγε στους ηγέτες των τριών χωρών που είδε, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ, πήγε από ένα, από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτό το DOG, το τουρκικό. Δεν είναι τουρκικό, από ό,τι μου λένε, φίλοι μου από εκεί, τα φέρνουν στο Ντερίντζε, νομίζω, σε ένα λιμάνι εκεί στον κόλπο της Νικομίδιας, νομίζω λέγεται Αστακινός κόλπος, λεγόταν κάποτε. Γιατί εκεί υπάρχει ένας αστακός, και εκεί υπάρχει μια πόλη αστακός. Νομίζω ότι λέγεται Αστακινός κόλπος. Αν θυμάμαι καλά, τώρα αυτά τα παράτησα κιόλας. Κάποτε ήξερα όλη τη γεωγραφία ολόκληρης Μικράς Ασίας, την ελληνική, την αρχαία ελληνική. Όλοι, ήξερα όλες τις πόλεις, τα χωριά με τα παλιά και τα καινούργια ονόματά τους. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, ασχολούμαι και με άλλα. Εν πάση περιπτώσει, λέει, τα φέρνουν εκεί, κλείνουν το λιμάνι όταν έρθει το πλοίο, δεν βλέπει κανένας. Τα κατεβάζουν, τα πηγαίνουν που είναι το εργοστάσιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα παρουσιάζουν σαν τουρκικά. Λένε ότι τα κάνω στην Ιταλία, αυτό τώρα είναι μαρτυρία προσωπική, δεν μπορώ να. Εν πάση περιπτώσει, και κάνει πολιτική με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ο Ερντογάν. Σκέφτηκε κανένας από αυτούς εδώ. Σήμερα ένας φίλος μου έλεγε εδώ ότι υπουργοί και γενικοί γραμματές είναι κάμια 130-140 άτομα. Όλοι αυτοί σκέφτονται να κάνουν, να ζητήσουν, αν όχι από την Κίνα, γιατί θα κλωτσίσουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, να ζητήσουν από την Ινδία να κάνει ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Ελλάδα και να μπει και η Ελλάδα στην οικογένεια των χωρών που παράγουν αυτοκίνητα. Το σκέφτηκε κανένας? Ή μόνο βολεψάκηδες, μόνο να βολευόμαστε πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα. Πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα. Για διαβάστε τα στοιχεία. Αύριο θα σας τα διαβάσω. Τα στοιχεία, το όραμα του Ερντογάν για να αναπτύξει τις σχέσεις του με αυτές τις χώρες. Μόνο με αυτές τις χώρες η Τουρκία μπορεί να κάνει με αυτές τις χώρες ένα τζίρο 100-150 δισεκατομμυρίων. Μόνο με αυτές τις χώρες. Γιατί έχουν λεφτά. Και εισαγωγές και εξαγωγές. Λοιπόν. Μαζί με αυτά, μας λέει ο τέτοιος, ο Νίκος, ο Μελέτης. Τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε εξέλιξη το άλλο σχέδιο του Ερντογάν για να διεμβολήσει το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Οι ειδήσεις ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την εμπορική εκμετάλλευση του κυπριακού κοιτάσματος Αφροδίτη, του αγωγού από τα Ισραηλινά κοιτάσματα προς την Κύπρο, της υπογραφής της συμφωνίας για τον Euro-Asia Interconnector για ηλεκτρική σύνδεση Ευρώπης, Ασίας μέσω Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, έχουν σημάνει συναγερμό στην Άγκυρα, η οποία νιώθει την ανάγκη να ανατρέψει την περιθωριοποίησή της στο ενεργειακό γίγνεσθε της Ανατολικής Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό, προετοιμάζει εντατικά την επίσκεψη του Αγίου Προέδρου Αλ Σίση και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου στην Άγκυρα. Η Τουρκία είναι σαφές πλέον ότι στην πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο έχει αναγάγει ως πρώτο στόχο το να μπει ενεργά στις ενεργειακές εξελίξεις και να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο ότι μέρος των ενεργειακών πτυχών της περιοχής θα εξαχθούν προς την Ευρώπη μέσω του τουρκικού εδάφους. Η Τουρκία έχει ένα ευρύτατο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη, που όμως τροφοδοτείται κυρίως από τη Ρωσία, το Αζερβαϊτζάν και το Ιράν, αγωγή κτλ. Και το γεγονός ότι η Ρωσία και το Ιράν δεν είναι πλέον αξιόπιστοι προμηθευτές, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί και γι' αυτό αναζητεί αναγωνίως νέες πηγές που αυτή τη στιγμή είναι οι πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία λοιπόν ανοίγει το μεσογειακό παιχνίδι και αυτό πρέπει να σημάνει συναγερμό σε Αθήνα και Λευκοσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε, δεν είδαμε άλλα θέματα, αφιερώσαμε την απόψινή μας εκπομπή στην παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο
την αφιερώσαμε στους ανθρώπους που πολέμησαν, που έχασαν τη ζωή τους, που τραυματίστηκαν, που είναι εν ζωή, όσοι είναι εν ζωή, σε όλους αυτούς δόξα και τιμή. Και είναι αδύρυτη ανάγκη να βάλουμε μπροστά μας τα λόγια που είπε Χαρίτα Μάντολες, και με βάση αυτά να βάλουν πολιτική μας δηλαδή, και με βάση αυτά να χαράξουν μια νέα πολιτική για την Κύπρο πριν να είναι αργά. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.